Χαίρετε, λοιπόν, ένα σύντομο βίντεο στο οποίο θα ξεκαθαρίσω για να γνωρίζετε, για όσους νομίζετε, ζείτε σε έναν κόσμο που νομίζετε ότι θα μπορέσετε την δύσκολη στιγμή να στηριχτείτε στις δυνάμεις άλλων ανθρώπων, ακόμη και δικών σας ανθρώπων. Μην νομίζετε ότι τη δύσκολη ώρα θα σταθεί δίπλα σας κάποιος άλλος πέρα από εσάς τον ίδιο. Πρέπει να είστε έτοιμοι να στηριχτείτε στις δικές σας δυνάμεις. Διότι αφενός μπορεί να μην δύναται κάποιος δικός μας άνθρωπος, είτε και ξένος, να μας βοηθήσει. Αφετέρου βλέπουμε καταστάσεις, ακόμα και τώρα που τα πράγματα είναι ήσυχα, από ανθρώπους οι οποίοι είναι δικοί μας και τους έχουμε στηρίξει στα πάντα και να μας γυρνάνε την πλάτη στα εύκολα. Οπότε βάσει αυτού που σας λέω, στα δύσκολα όχι μόνο θα σας γυρίσουν την πλάτη, αλλά μπορεί να σας ρίξουν και μία κλωτσιά για να φύγετε από τον κρεμό μία ώρα αρχίτερα. Επίσης, όσο εσείς ετοιμάζεστε για όσα έρχονται, θα συγκεντρώνονται όλο και περισσότερες σιρήνες για να σας αποσπάσουν από αυτό το έργο. Εδώ λοιπόν έρχομαι να σας δώσω μία συμβουλή, η οποία είναι λίγο διαφορετική από αυτό που έπραξε ο ίδιος ο Οδυσσέας. Δηλαδή έδωσε εντολή στους συμμαχητές του να κλείσουν τα αυτιά τους στις σιρήνες και ο ίδιος τα άφησε ανοιχτά, απλά έδωσε εντολή να τον έχουν δεμένο. Εγώ αυτό που έχω να σας προτείνω είναι το εξής. Στους ανθρώπους, στις σιρήνες που θα προσπαθήσουν να σας αποσπάσουν τη συγκέντρωση από την προετοιμασία σας για τα δύσκολα τα οποία πλέον όλοι το λένε ότι έρχονται, έτσι, δεν σας το λέω μόνο εγώ, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε αυτό τώρα περισσότερο. Στους ανθρώπους λοιπόν αυτούς, οι οποίοι προσπαθούν να σας αποσπάσουν από το έργο σας, δεν θα κλείνουμε τα αυτιά μας, θα τους κλείνουμε το στόμα. Λοιπόν, συνοψίζω γιατί σας είπα θα είναι σύντομο το βίντεο. Μην περιμένετε τη δύσκολη στιγμή να στηριχτείτε πέρα από τις δικές σας δυνάμεις σε οποιονδήποτε άλλον, γιατί αυτοί οι άλλοι, όπως περιμένουν τώρα από εσάς, θα περιμένουν και τότε από εσάς. Και δεύτερον, στις σιρήνες δεν κλείνουμε τα αυτιά μας, αλλά τους κλείνουμε τα στόματα. Ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη σε όλους.